ένα πάνελ για το μέλλον της εργασίας και τα soft skills. Θα μιλήσουμε για το πώς αλλάζει το μέλλον της εργασίας. Θα ξεκινήσουμε με το ότι η εργασία είναι από εκείνους τους τομείς της ζωής μας που επαναπροσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η λέξη τηλεεργασία μπήκε στο λεξιλόγιο ενός πολύ μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Και θα ξεκινήσω με τις τρεις ισχυρότερες τάσεις στο μέλλον της εργασίας. Το μοντέλο της υβριδικής εργασίας, η αύξηση του εργατικού δυναμικού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά η στελέχωση για ανθεκτικότητα. Συζητώντας για την αύξηση του εργατικού δυναμικού που διαθέτει δεξιότητες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, συνήθως αποτελεί ένα σχεδόν καχύποπτο ή δυσάρεστο subject. Γιατί? Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι θα αντικατασταθούν οι δουλειές μας, η εργασία μας, αυτό που κάνουμε καθημερινά, από την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προσθέσει πάνω από 97 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2025. Η άλλη κυρίαρχη τάση, η στελέχωση για ανθεκτικότητα, που όπως πριν την πανδημία ήταν ο στόχος των επιχειρήσεων, ήταν πάντα η πρόσληψη προσωπικού που θα δημιουργούσε αυτούς τους πραγματικά αποτελεσματικούς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η έμφαση δόθηκε στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε σταθερά ανθεκτικότητα. Ένα παράδειγμα είναι οι εταιρείες που ήταν remote first, οι οποίες είχαν αναπτύξει αυτό το μη και όταν χρειάστηκε να είμαστε όλοι remote, εκείνες πρώτες μπόρεσαν να εργαστούν με αποτελεσματικότητα ακόμη και πλήρως απομακρυσμένα. Η τρίτη τάση, λοιπόν, στο υβριδικό μέλλον της εργασίας, θα δούμε τους ανθρώπους να έχουν πολλές περισσότερες επιλογές. Ήδη το ζούμε αυτό και έχουμε πολλές περισσότερες επιλογές. Πρόσφατα, μια πρόσφατη έκθεση διαπίστωσε ότι 90% των εργαζομένων που ρωτήθηκαν είναι πολύ, πολύ πιο χαρούμενοι και πιο ευτυχισμένοι με αυτήν την ελευθερία σε σχέση με το υβριδικό μέλλον της εργασίας. Ξεκινώντας, λοιπόν, μεγάλο ρόλο στο μέλλον της εργασίας θα παίξει η φύση των εταιριών και οι καινοτόμοι τρόποι με τους οποίους αυτές διοικούνται. Κύριε Παπαχρήστου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ηγετών της νέας εποχής και με ποια soft skills συσχετίζονται? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως λένε στο χωριό μου, που δεν είναι πολύ μακριά από εδώ, μερικά χιλιόμετρα, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Και η πανδημία ήταν πολύ μεγάλη φουρτούνα. Μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ύφος ηγεσίας χρειαζόμαστε και τι είδους ηγέτες χρειαζόμαστε. Αυτοί που έδειξαν ταπεινοφροσύνη και όχι αλαζονία. Αυτοί που ένωσαν και δεν δίχασαν. Αυτοί που ρωτούσαν να μάθουν και δεν ήταν ξερόλες, πέτυχαν μάλλον καλύτερα. Αλλά αν θέλω να πάμε λίγο σε περισσότερο βάθος και με ρωτούσε κάποιος να ξεχωρίσω τρία χαρακτηριστικά των ηγετών του μέλλοντος, θα έλεγα ότι χρειάζεται να έχουν ολιστική αντίληψη, holistic approach. Δεύτερο, να έχουν κοινωνική νοημοσύνη, social intelligence. Και τρίτο, αυτό που ονομάζεται learning agility και στα ελληνικά ικανότητα διαρκούς μάθησης. Να πω δύο λόγια για το καθένα, να εξηγήσω. Ολιστική αντίληψη. Τα παλαιότερα χρόνια πιστεύαμε ότι οι διαφορετικοί τύποι ηγεσίας είχαν περιορισμένο εύρος να ασκούν και να επιτελούν το έργο τους. Δηλαδή, η οικονομική ηγεσία να μεγιστοποιεί το οικονομικό αποτέλεσμα. Η πολιτική ηγεσία να μεγιστοποιεί το κοινωνικό αποτέλεσμα. Και οι ΜΚΟΣ να μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα και το όφελος των ειδικών ομάδων και του περιβάλλοντος. Σήμερα πιστεύω όλες οι ηγεσίες πρέπει να υπηρετούν και τα τρία. Κερδοφορία, άνθρωποι και περιβάλλον. Αυτό που ονομάζεται Triple P. Profit, People, Planet. Περνάμε λοιπόν από έναν καπιταλισμό των stakeholders σε καπιταλισμό των shareholders. Συγγνώμη, από τον καπιταλισμό των shareholders στον καπιταλισμό των stakeholders. Άρα μια επιχειρηματική ηγεσία εκτός από το βραχυπρόθεσμο οικονομικό αποτέλεσμα θα πρέπει με τις δράσεις της
να μεγιστοποιεί και το μακροπρόθεσμο ευρύτερο όφελος για την κοινωνία και την οικονομία. Ένα παράδειγμα τρανό αυτού, επειδή μου αρέσουν και τα αθλητικά, είναι αυτό που έγινε πέρυσι με το Champions League. Σας θυμίζω ότι 10 ομάδες, καλύτερες της Ευρώπης, αποφάσισαν να κάνουν μια κλειστή λίγα, τη Super League. Άρτιο οικονομικό project. Κατέρευσε σε 24 ώρες. Κατέρευσε 24 ώρες από την καταγραφή στα social media των φιλάθλων, από τις κυβερνήσεις, πρωθυπουργούς. Οπότε, αν κανείς δεν λάβει υπόψη την ολιστική αντίληψη, είναι εκτός θέματος. Το δεύτερο, που είχε να κάνει με την κοινωνική νοημοσύνη. Στις τελευταίες 2 δεκαετίες, εντοπίστηκε η αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης, emotional intelligence, και αναδείχθηκε η αξία της νοημοσύνης του να προσαρμοζόμαστε γρήγορες αλλαγές, αυτό που ονομάζεται adaptability intelligence. Νομίζω τώρα ζούμε την εποχή του social intelligence, που είναι τα προηγούμενα 2 και κάτι παραπάνω. Τι είναι το κάτι παραπάνω? Νομίζω αυτοί που έχουν κοινωνική νοημοσύνη μπορούν να κατανοούν και να επηρεάζουν τις δυναμικές των σχέσεων των ανθρώπων. Και υπ' αυτή την έννοια να μπορούν να κινητοποιούν και να παρακινούν ευρύτερες μάζες ανθρώπων, εντός και εκτός των εταιριών. Και τονίζω και το εκτός των εταιριών. Νομίζω, αν κανείς πάρει τώρα τον τίτλο Chief Executive Officer, η πραγματική του ουσία στην σημερινή εποχή είναι Chief Enthusiasm Officer. Τονίζω το enthusiasm. Δηλαδή, ο ενθουσιασμός, η κινητοποίηση, να συνεπάρει, να συνδέσει τις καρδιές στους ανθρώπους προς κοινό σκοπό. Και το τρίτο που έλεγα, το learning agility, η ικανότητα δηλαδή να μαθαίνει κανείς γρήγορα, με ένα κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, όπως ανέφερες πολύ ωραία πριν, Δημήτρη, και με το ένα disruption διαδέχεται το άλλο, και με το χρόνο ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών να έχει συντμηθεί σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Το να ξέρει κανείς πολλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία είναι να μπορεί να μάθει γρήγορα πολλά όταν θα έρθει η ώρα. Αυτό που οι Αγγλέζοι λένε to unlearn και relearn. Οι αρχαίοι Έλληνες τους είχαν προλάβει βέβαια, με τον Σοκράτη. Γυράσκω αειδιδασκόμενος. Αυτά τα τρία θα έλεγα λοιπόν. Ολιστική αντίληψη, κοινωνική νοημοσύνη και learning agility. Λοιπόν, ένα βασικό χαρακτηριστικό του Chief Enthusiast Officer είναι φυσικά και ο δημόσιος λόγος. Και η βασική του δεξιότητα είναι, βασικό στοιχείο είναι η φωνή. Πόσο ρόλο παίζουν στην επικοινωνία και η αξία τους, κυρία Καλούτσα, αναγνωρίζεται στη χώρα? Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Δημητριάδη. Ο κύριος Παπαχρήστου μας μίλησε για το διευρυμένο ρόλο της δεξιότητας ηγεσία στις μέρες μας και αντίστοιχα διευρυμένος είναι ο ρόλος των δεξιοτήτων της δημόσιας ομιλίας και της φωνής. Όταν λέμε δημόσια ομιλία, εννοούμε την ομιλία που εμπνέει και παρακινεί, που πείθει προς ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Και όταν λέμε καλή φωνή, εννοούμε τη φωνή της ενσυναίσθησης, τη φωνή της ευγένειας. Μα θα μου πει κάποιος, στο χρώμα της φωνής μπορεί να υπάρχει ενσυναίσθηση? Ναι. Η ενσυναίσθηση ηχεί, έχει ήχο. Η ευγένεια επίσης. Και μιλούμε για τη φωνή με αυτοπεποίθηση που εκφράζει με καθαρότητα σκέψεις και συναισθήματα. Υπάρχουν τρεις λόγοι, λοιπόν, για τους οποίους είναι διευρυμένος ο ρόλος αυτών των δύο δεξιοτήτων. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή σήμερα κάθε ομιλία είναι δημόσια ομιλία. Παλαιότερα, δημόσια ομιλία ήταν μόνο αυτό που κάνανε οι πολιτικοί ή κάποιοι που μιλούσαν σε συνέδρια αραιά και πού. Δεν αφορούσε άλλους. Σήμερα, ο πολιτής που συζητά με τον δυνητικό πελάτη κάνει δημόσια ομιλία. Αυτός που διαπραγματεύεται κάνει δημόσια ομιλία. Το πώς μιλούν οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι μέσα σε έναν οργανισμό είναι δημόσια ομιλία. Το πώς μιλούν όλοι αυτοί με τους πελάτες τους και με την κοινωνία, το αν είναι ambassadors και ευθυγραμμισμένος ο λόγος τους, είναι δημόσια ομιλία. Το πώς μιλούν οι ηγέτες στους συνεργάτες τους είναι δημόσια ομιλία και κυρίως το πώς μιλούν οι ηγέτες στην κοινωνία είναι δημόσια ομιλία. Οπότε ο πρώτος λόγος που είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δύο δεξιότητες είναι ότι κάθε ομιλία είναι δημόσια ομιλία.
Ο δεύτερος λόγος, που είναι πολύ σημαντικές οι δύο δεξιότητες, είναι επειδή οι έρευνες έχουν δείξει ότι είναι, η μη λεκτική επικοινωνία είναι έως 12,5 φορές πιο ισχυρή από τη λεκτική. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι το πώς λέμε αυτό που λέμε παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από το τι λέμε. Και για να είμαι πιο ακριβής, με τι φωνή λέμε, μεταφέρουμε ένα μήνυμα, είναι πολύ πιο σημαντικό από το ίδιο το μήνυμα. Ο τρίτος λόγος που αυτές οι δύο δεξιότητες παίζουν μεγάλο ρόλο στις μέρες μας είναι επειδή πάνω από αυτές υπάρχει μία, κατά την άποψή μου, συνθετική δεξιότητα και είναι το leadership presence. Για την ηγετική παρουσία λίγο μιλάμε στη χώρα μας. Είναι το εκτόπισμα, το gravitas. Και τι σημαίνει η ηγετική παρουσία? Είναι η ικανότητα κάποιου να συνδέεται με τις σκέψεις και κυρίως τα συναισθήματα των άλλων με αυθεντικό τρόπο, ώστε να τους εμπνέει και να τους παρακινεί προς ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάτω από αυτή την ομπρέλα της συνθετικής δεξιότητας της ηγετικής παρουσίας, αμέσως πιο κάτω, είναι ο δημόσιος λόγος και η φωνή. Οπότε, για αυτούς τους τρεις λόγους, πιστεύω ότι χρειάζεται να βάλουμε στο επίκεντρο τις δύο αυτές δεξιότητες και ως προς την εργασία και ως προς την κοινωνία και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Εξαιρετικά, κυρία Νατσβλισβίλη Άννα. Okay. Το κομμάτι που έχει να κάνει με το leadership presence, ακόμη ψάχνουμε αν γινόμαστε ηγέτες ή γεννιόμαστε ηγέτες, από σε ποια ηλικία η ενίσχυση των soft skills είναι πιο αποτελεσματική? Αρχικά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ και για την ερώτηση, Δημήτρη. Ουσιαστικά, όταν μιλάμε για soft skills, μιλάμε για better human beings, λέμε στη μόρφωση. Άρα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι καλύτεροι όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μιλάμε για καλύτερους γονείς, μιλάμε για καλύτερους φίλους, μιλάμε για καλύτερους managers και μιλάμε για καλύτερους επιχειρηματίες. Αν σκεφτούμε λίγο τα τελευταία χρόνια και την τεχνολογική ουσιαστικά ανάπτυξη και το πώς έχει έρθει το AI στη ζωή μας και το πόσο οι αυτοματισμοί ουσιαστικά έχουν αντικαταστήσει πολλές θέσεις εργασίας, αυτό που κάνει έναν άνθρωπο μοναδικό και αυτό που θα τον κάνει για πάντα μοναδικό είναι τα soft skills του και θα τον κάνουν και πάντα ανταγωνιστικό, έτσι. Οπότε, ο εργαζόμενος ουσιαστικά πρέπει να γίνεται πιο ανταγωνιστικός μέσα από τα soft skills. Γιατί κάτι που δεν θα μπορέσουν ποτέ να κάνουν τα ρομπότ και κάτι που δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει το AI είναι να έχει συμπόνια, είναι να έχει περισσότερη ενσυναίσθηση, είναι ουσιαστικά να είναι καλύτερος team player και ούτω καθεξής. Η κατάλληλη λοιπόν ηλικία όμως για να ενισχύσουμε αυτές τις δεξιότητες, και είναι λίγο αστείο γιατί μιλάω για εργαζομένους, είναι οι ηλικίες όταν είμαστε νέοι, όταν είμαστε ακόμα παιδιά, όταν ουσιαστικά δεν έχουμε ακόμα αναπτύξει όλες μας τις εμπειρίες. Όταν ακόμα είμαστε περίεργοι και πολύ δημιουργικοί. Άρα, εμείς επίσης στη Μόρφωση λέμε ότι η κατάλληλη ηλικία είναι από 4 έως και 17 ετών. Και εφόσον μιλάμε για παιδιά, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ενισχύσουμε αυτές τις δεξιότητες δεν θα μπορούσε να είναι παρά μόνο το παιχνίδι. Και ποιο παιχνίδι? Αυτό που είναι διαδραστικό, αυτό που ουσιαστικά βοηθάει το παιδί να εκτεθεί σε διάφορες καταστάσεις, αυτό που βοηθάει το παιδί να απελευθερωθεί. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Εμείς γενικότερα προσπαθούμε πολύ να εξοικειώσουμε στα παιδιά την έννοια της αποτυχίας. Και τι θέλω να πω? Υπάρχει ένα στερεότυπο γύρω ότι είναι κακό να αποτυγχάνουμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αποτυχία ουσιαστικά μας βοηθάει να είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Να εξετάζουμε τα λάθη μας, να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε και μετά να ορίσουμε τη δική μας επιτυχία και έτσι να επιτύχουμε. Άρα, αν μπορούσα να κάνω ένα sum up και να πω τι είναι τα soft skills, θα έλεγα ότι τα soft skills, όλα βασικά τα soft skills, είναι ουσιαστικά πώς να μάθω να μαθαίνω. Εξαιρετικά, κρατώ το soft skills εναντίον AI για ένα μελλοντικό πάνελ και πηγαίνω στην κυρία Κασελάκη. Πολύ καλό. Ποιο είναι το leadership και leadership mindset που απαιτεί η νέα εποχή? Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση, κυρία Δημητριάδη. Επιχειρώντας να συμπληρώσω τα όσα ολιστικά και πολύ ωραία ανέδειξε ο κ. Παπαχρήστου, θέλω να θυμίσω τον βασικό ορισμό. Τη leadership έχει να κάνει με το επιστρέφω αξία στον άνθρωπο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον που σε αυτό το τριήμερο, είτε η πολιτική ηγεσία, είτε η ακαδημαϊκή, είτε η επιχειρηματική,
Όλοι είχαν στο λόγο τους ότι στο επίκεντρο είναι ο πολίτης, ο ασθενής, ο πελάτης, ο καταναλωτής, ο εργαζόμενος. Θα το πιάσω από την πλευρά του mindset, που είναι ο βασικός προγραμματισμός, μια και μιλάμε στη γλώσσα της τεχνολογίας, με την οποία τελικά επιδεικνύουμε τις συμπεριφορές και τα soft skills που είναι, είναι η ατζέντα μας. Και άρα το mindset. Αξίζει να αναδείξω μία έρευνα ποιοτική αυτή τη φορά που έκανε παγκοσμίως η EY, όπου πήγε και επέλεξε βραβευμένους future fit leaders, όπως είχαν βραβευτεί στις χώρες τους, από διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, οι οποίοι είχαν πετύχει ένα disruption, ένα innovation. Και αποκωδικοποίησαν τι ήταν αυτό το mindset, το οποίο, για να το φέρουμε πιο γρήγορα μπροστά στο presence, γιατί είμαστε σε μια μετάβαση που θέλει accelerator. Ένα χαρακτηριστικό mindset είναι ταπεινότητα με αυτοπεποίθηση. Τι θα πει αυτό? Προφανώς καταλαβαίνω ότι το ηρωικό management δεν υπάρχει, το ηρωικό leadership δεν τα ξέρω όλα, με περιέργεια και με εμπιστοσύνη στους experts στηρίζομαι σε αυτούς, παίρνω τις απόψεις και το διεργάζομαι, αλλά ωστόσο εμπνέομαι και από τους συνεργάτες μου, αλλά το πώς τελικά έρχομαι και δίνω την εμπιστοσύνη και το όραμα ότι έχω την ικανότητα να ηγηθώ και να πάρω τις αποφάσεις, αυτός ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και άλλα παραδείγματα mindset καινούριων είχαν να κάνουν με το πώς είμαι απροκάλυπτα caring για τους ανθρώπους. Νοιάζομαι, οτιδήποτε και να γίνει, νοιάζομαι. Ή, για παράδειγμα, είμαι πολιτικά ενάρετος. Προφανώς κρατάω τις αξίες μου σαν ηγέτης, αλλά έχω και ένα ρεαλισμό του ποιος είναι το αξιακό σύστημα του συνόλου, του οργανισμού, της επιβίωσης του, που πρέπει και να πετύχει κερδοφορία και αποτελέσματα, και να ισορροπήσω με το maturity που μπορώ αυτό το πολιτικό και το ενάρετο. Η βασική λογική των παραδόξων που αναδείχθηκαν έχουν να κάνουν με το ότι δεν υπάρχει άσπρο-μαύρο. Η χρυσή τομή των άκρων, από τη μία φιλόδοξος ή αυτοπεποίθηση που παλιά ήταν arrogant και από την άλλη ταπεινός που ήταν low profile, αυτός ο συνδυασμός, η τομή του είναι η αυτογνωσία. Η αυτογνωσία και η επικαιροποίηση σε ποιο πλαίσιο θα εφαρμόσω τι. Και ο αναστοχασμός, που ο αναστοχασμός και η αυτογνωσία στηρίζεται πάρα πολύ στο feedback, στο είμαι ανοιχτός. Και αν προσθέσω κάτι στο mindset που έχει να κάνει με, από άλλη οπτική, ποιες τελικά είναι οι πιο σύνθετες δεξιότητες, δεν ξέρω αν είναι soft, οριζόντιες ή διαγώνιες που λέγαμε, Άννα, αλλά εγώ ξεχωρίζω τρεις να συμπληρώσω. Το ένα είναι το mind clarity, το να έχεις καθαρό νου τη σήμερα ημέρα, με πληθώρα πληροφοριών, πληθώρα υποσυνείδητων προκαταλήψεων που έχουν όλες οι γενιές, με όλες τις γενιές μέσα, και να πρέπει όλο αυτό το πράγμα, την εποχή των data, data analytics, όλα αυτά, το πώς τα συνδυάζεις και με μια καθαρότητα και η συλλογικότητα βοηθάει σε αυτό, είναι το ζητούμενο, το πρώτο ζητούμενο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς τελικά αποδέχεσαι το ambiguity. Είμαστε στην εποχή που όλα είναι ambiguous. Πώς τελικά όμως μέσα σε αυτό το ambiguity έχεις μια ξεκάθαρη πρόθεση σαν ηγεσία και κάνεις αυτό που χρειάζεται να εμπνεύσεις για να επιτευχθεί, να διαβεί τη διαδρομή του ambiguity και να δημιουργήσει με φαντασία η ομάδα από κάτω αυτό το οποίο θα συμβάλλει σε ένα κοινό καλό. Και τέλος, πώς τελικά είσαι connected με την αγορά σου, με τους ανθρώπους σου, με τους πελάτες σου, με συναισθηματικό και διανοητικό τρόπο, για να φέρεις μέσα από τη σύνδεση αυτή μία αξία η οποία είναι και εύραχη, πρόθεσμη, με τα tangibles, την κερδοφορία, τα χειροπιαστά, αλλά και μακροπρόθεσμη, όπως ορίζεται, για να δώσει μακροπρόθεσμη αξία στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα στο οποίο λειτουργείς. Έχοντας κάτι περισσότερο από 5 λεπτά στη διάθεσή μας και έχοντας αναφέρει διαγώνιες, κάθετες, οριζόντιες δεξιότητες, επιστρέφω στον κύριο Παπαχρήστου. Ποια συγκεκριμένα soft skills ψάχνετε όταν αναζητάτε εργαζόμενους ή όταν αναπτύσσετε επιχειρήσεις? Ωραία. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα επικεντρωθώ σε αυτό που ονομάζω
growth mindset, που είναι στα ελληνικά, δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση, αλλά είναι νοοτροπία διαρκούς ανάπτυξης. Σε αυτή λοιπόν την ομπρέλα, σε αυτό το κέλυφος, νομίζω υπάρχουν 5 soft skills πολύ ξεκάθαρα για μένα, που θα έλεγα είναι διαβατήριο επιτυχίας και τολμώ να πω και ευτυχίας των ανθρώπων. Το πρώτο είναι η περιέργεια και η εξωστρέφεια. Η δίψα για μάθηση. Όπως μου λέει ο καθηγητής Ραμ Σαράμ του Χάρβαρντ, τον είχα συναντήσει στο ΙΣΕΑΔ, όταν το ρώτησα πού είναι το μέλλον, μου λέει το μέλλον στο παρόν. Απλώς είναι ανισομερός κατανεμημένο. Βγες από την καθημερινότητά σου και πήγαινε ψάξει να το βρεις. Είναι δίπλα σου. Τη δεύτερο soft skill θα έλεγα η γενναιοδορία. Γενναιοδορία για τους συνεργάτες σου. Να αναγνωρίζεις την αξία τους, αυτό που κάνουν. Να παίρνεις ανθρώπους καλύτερους από σένα σε μερικά πράγματα γύρω σου. Να τους ενδυναμώνεις. Μια γενναιοδορία για τους ανθρώπους, για τη ζωή γενικότερα. Το τρίτο είναι αυτό που ονομάζω συμπερίληψη. Η ικανότητα ανασυνθέτηση. Συνδέω με το προηγούμενο ερώτημα που μου κάνατε. Να συνθέτεις, να ενώνεις, να βάζεις ανθρώπους σε ένα κοινό σκοπό, όλους μαζί, με ψυχή και καρδιά. Το τέταρτο, θα έλεγα, είναι να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Τόσο απλά. Δηλαδή, να επικεντρώνεσαι στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Και έτσι τα ξεπερνάς και τα επενδυτικά στα εμπόδια. Το τελευταίο, αλλά ίσως το πιο σημαντικό που ξεκλειδώνει και τα προηγούμενα τέσσερα, είναι αυτό που άκουσα, είπε κάποιος πριν, η δίψα για επικοδομητική κριτική. Ανατροφοδότηση. Feedback. Δηλαδή να το επιδιώκεις αυτό το πράγμα και να μην τα παίρνεις τα πράγματα προσωπικά. Αυτό σου ξεκλειδώνει το μυαλό. Και κάτι να κλείσω, μου άρεσε αυτό που είπε η Άννα πριν και θέλω να χτίσω σε αυτό. Είπε στη μόρφωση, δεν λέμε αποτυχία. Συμφωνώ απόλυτα, κάποιος πολύ καλός άνθρωπος που είχα συναντήσει στη ζωή μου, είπε ή κερδίζω, όχι, μου είπε δεν κερδίζω και χάνω, ή κερδίζω ή μαθαίνω. Και αυτό μου έχει μείνει στο μυαλό μου. Μόνο κερδίζουμε και μαθαίνουμε στη ζωή. Πολύ καλό. Άννα, να έρθω γρήγορα σε σένα. Πώς αλλάζει η αγορά εργασίας και τι αναζητούν οι HR managers που συνεργάζεσαι καθημερινά? Θα είμαι πολύ σύντομη. Ουσιαστικά οι HR managers είναι αυτοί που πραγματικά μέσα από τα interviews και μέσα από τις αξιολογήσεις αντιλαμβάνονται λίγο την έλλειψη των soft skills. Οπότε αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το ότι τι θα γινόταν αν αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσαν στην ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο μιας χώρας. Άρα αυτό που στην πράξη και σε νούμερα θα το βλέπω, θα βλέπαμε μια ενίσχυση σε περισσότερα στελέχη σε μια χώρα, θα βλέπαμε περισσότερους επιχειρηματίες, θα βλέπαμε ουσιαστικά πιο ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναμικό κατά κάποιο τρόπο. Άρα πιστεύουμε ότι όντως τα HR departments παίζουν σημαντικό ρόλο και ότι μέσα από ενέργειες, είτε CSR, είτε μέσα από benefit που μπορούν να δώσουν σε εργαζόμενους γονείς για τα παιδιά τους, είτε μέσα από συνεργασίες με σχολεία, με εκπαιδευτικούς φορείς κλπ, θα πρέπει να προσφέρουν προγράμματα ενίσχυσης soft skill, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο και στο τέλος είναι στην πράξη αυτοί που επωφελούνται και από αυτή την ενίσχυση, γιατί τα παιδιά του σήμερα προφανώς είναι οι εργαζόμενοι του μέλλοντος. Και συνεχίζω με την κυρία Καλούτσα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζει την αξία της φωνής ως δεξιότητα. Τι πρόσημο φέρει σήμερα? Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι η φωνή φέρνει στο φως τη σκέψη του ανθρώπου. Σήμερα, με την τεχνητή νοημοσύνη φωνής, είναι μια αποκάλυψη αυτό που συμβαίνει. Για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ενεργητική ακρόαση για να καταλάβει τι συνηχεί κάτω από τα λόγια κάποιου. Αρκεί απλά σε λίγα χρόνια, σε λίγο καιρό, να έχει το application που σε πραγματικό χρόνο θα αναλύει τη φωνή του οποιοδήποτε μιλά. Κυρίως τη φωνή των ηγετών μας, είτε στις επιχειρήσεις, είτε στην πολιτική, όμως και του οποιοδήποτε. Και να παίρνει δεδομένα τα οποία θα λένε αν ουσιαστικά πιστεύει αυτά που λέει. Τι συνέστημα έχει η φωνή του τη στιγμή που μιλά? Είναι ευχάριστη, είναι δυσάρεστη, συνεχή λύπη ή παπαγαλίζει? Οπότε η φωνή αποκαλύπτει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης φωνής τις πραγματικές προθέσεις κάποιου και εύχομαι οι ηγέτες στο μέλλον να είναι μόνο αυτοί, να μείνουν μόνο αυτοί ως ηγέτες οι οποίοι λένε και το εννοούν βαθιά μέσα τους. Αυτοί που όσα λένε και ο βαθύτερος εσωτερικός τους
κόσμος συνάδουν και το συνέστημά τους. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κασελάκη, θέλετε να κλείσετε με το ποιο είναι πραγματικά το μέλλον της εργασίας? Το μέλλον της εργασίας είναι οι ομάδες οι οποίες δουλεύουν, είτε είναι μικρές ομάδες είτε εταιρείες, να δουλεύουν με απόλυτη σύνδεση με το τι προσθέτει αξία στην αγορά και άρα να στοχεύουν να είναι zero waste στα tasks, τα οποία είναι περιττά, γραφειοκρατικά, με accelerator την τεχνολογία, και zero tolerance σε αξίες που δεν συνδυάζουν ευρωπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το μέλλον της εργασίας είναι τα skills και όχι τα tasks και οι εργασίες και οι ρόλοι. Είναι η αλυσίδα αξίας των accountabilities με enablers στην τεχνολογία και τα οικοσυστήματα. Δεν χρειάζεται όλα να τα χτίσουμε μέσα στον οργανισμό που είμαστε. Είναι συμπληρώνουμε τα capabilities της ευρύτερης αγοράς για να φέρουμε ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Στόμα.